Ογιού. Καλά, δεν κρύφτηκαν. Το χαλό δεν τη είχε. Όχι. Εμείς λέμε και τις φωτογραφίες που παρουσιάζουμε τώρα. Προφανώς και δεν το πίστεψε. Αυτό ήταν ο λόγος. Εντάξει. Τι δεν το πίστεψε. Γιατί δεν το πίστευε. Γιατί εξήγησέ μας λοιπόν και πια. Ακούστε τώρα. Ηρεμήστε λίγο, θέλω πρώτα την αφήγησή της. Αλέξανδρος Λικουρέζος, Νατάσα Καλογρίδη. Στα μπουζούκια. Την περασμένη εβδομάδα Τετάρτη, δεν μπουζού και δεν τα λες και ακριβώς, το Γιάννη Πάριο λοιπόν. Ερωτικός. Ο Πάριος. Ναι, ο ερωτικός. Ο Πάριος. Πάει δηλαδή να ακούσεις λίγο παιδί μου, ερωτικός ερωτική ο Πάριος, μουσική είναι, έτσι λίγο να αφαιθείς. Δηλαδή σε ένα μας καλούς δεν θα πήγαινες άμα δεν ήταν κάτι με ερωτικό. Όχι, μου ταιριάζει για το ζευγάρι. Α, μάλιστα. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, μου ταιριάζει. Μια ωραία, λοιπόν, αφού γίνεται έξι. Λοιπόν αυτό, πάνε στον Πάριο την περασμένη Τετάρτη, την περασμένη Παρασκευή, πήγαν στο μαγαζί που εμφανίζεται Μαζονάκης, Παόλα, Ρόκος και τα λοιπά. Σε μη ερωτικό. Σε κανονικό. Και όχι σε ερωτικό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές που κυκλοφόρησαν, θεωρείται λοιπόν ότι δείχνουν πως ο Αλέξανδρος Λικουρέζος με την Νατάσα Καλογρίδη έχουν σχέση. Θεωρείται ότι δείχνουν, εμένα δεν μου βγάζουν μάτι. Αν δεν... Παιδιά, μπορεί να έχουν ένα φλερτ, να είναι στο ξεκίνημα, να είναι πλατωνικό, δεν ξέρουμε τι. Το πρόβλημα που είναι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για συνεχίστε, Χρύσλα, μας έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο ρεπορτάζ. 7 μήνες λοιπόν μετά από το θάνατο της ζωής Λάσκαρη, όλοι ισχυρίζονται ότι ο Αλέξανδρος Λικουρέζος βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Νατάσας Καλογρίδη, βρίσκει στήριγμα για τη μεγάλη του απώλεια. Και από το πρωί γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Και τι θα πρέπει δηλαδή και να κάνουμε. Θέλω να σα πω και μέσα. Το καλύτερο, ότι από το πρωί όλοι ψάχνουν την ηλικία της Νατάσας Καλογρίδη. Καλά, έχει γραφτεί η ημερομηνία γεννησή. Δεν τη δηλώνει ποτέ και ποτέ να είναι Νατάσα Καλογρίδη. Και θέλω επίση να σου πω ότι ούτε και στο όνομα τη δόθηκε η ηλικία της Νατάσας Καλογρίδη. Όχι. Θα σου πω ποσό είναι, ξέρω. Δεν θα το πω δημόσια. Εγώ έχω να πω λοιπόν αυτό που είπα στον πρόλογο. Παρακαλώ. Μακάρι. Πες το άλλη μία, γιατί φουντώνει. Λοιπόν, πες κάτσε να της το πω, να την κουρδίσω. Όχι, ένα λόγο. Δύο-τρεις φορές πες. Πάρτε βαθιά να σας. Έτσι, πες το μακάρι. Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι. Και να πω μακάρι γιατί οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, λέω εγώ. Εγώ λέω μακάρι γιατί όταν ένας άνθρωπος με την πορεία που έχει ο Λικουρέζος χάσει το στήριγμά του, τη γυναίκα της ζωής του, την αγάπη της ζωής του, την καθημερινή του συνήθεια, την οικογένειά του. Για τη ζωή Λάσκαρη ήταν η οικογένειά του. Και οι κόρες του επίσης. Εκτός και... από τις κόρες. Ρε παιδί μου, εντάξει, και είναι. Ρίσλα μου, τα παιδιά μεγαλώνουν. Κάνουν τις ζωές τους, προχωράνε. Ο άνθρωπός σου, η οικογένειά σου, αυτό που μένει, ο σύντροφός σου είναι, που θα γυρίσει στο σπίτι και το κρεβάτι δεν θα είναι αδιανό. Που θα ξυπνήσει το πρωί να πει μια κουβέντα. Αυτή είναι η οικογένεια. Το να μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ξαφνικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Γεγονός, να μπορέσει, να μπορέσει να νιώσει ότι μπορεί να ξαναερωτευτεί, ότι μπορεί να ξαναγαπήσει, η ζωή του να είναι γεμάτη, να έχει χαρά, να έχει ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ δεν διαφωνώ σε τίποτα. Γιατί η ζωή δεν τελειώνει. Εγώ διαφωνώ ούτε στα 80, ούτε στην ταχύτητα να το χαρακτηρίσουμε. Σε αυτό διαφωνώ. Α, με τα περιοριστικά. Στην ταχύτητα να στο μακάρι. Μπήκε μέσα, φουριόζα. Στην ουσία, μα γιατί και εσύ είναι εμεί. Στο μακάρι. Μακάρι. Μα όχι, αγάπη, με συγχωρεί πάρα πολύ. Πρώτα που απαντούν οι πρωταγωνιστέ και μετά αρχίζουμε οι υπόλοιποι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι ένα άνθρωπο. Είναι ένα και δεν θα σου πει τίποτα. Η Νατάσα Καλογρίδη το μόνο που έκανε ήταν να κάνει μία ανάρτηση με μία σοκολάτα και να πει ότι μετά τα ντέρμπι που γίνονται, εγώ τρώω τη σοκολάτα μου και πάω για μπαλέτο. Περίμενε κάτι παραπάνω από την Νατάσα Καλογρίδη. Και πολύ καλά κάνει. Η Νατάσα Καλογρίδη έτσι είναι πάντα. Έχει μια τρέλα. Μια ωραία τρέλα, την οποία πάντα πουλάει αυτή την ωραία τρέλα. Και καλά κάνει, γιατί εγώ διαφωνώ σε τι. Στο να σέρνουμε με όποιο τρόπο ανθρώπου οι οποίοι έχουν. Δεν μίλησα σε σένα. Γιατί λες να σέρνουμε. Εντάξει, διάλογο κάνω. Γιατί κατάλαβα. Μίλα μόνη σου, ρε Χρήστα. Το συνάφη λόγο, εντάξει. Το συνάφη το λόγο να δείτε να ακούσουμε. Όχι, βγάλε εσύ, Βρένη μου, γιατί το συνάφη δεν είναι και όχι. Να μην μιλάμε. Λοιπόν, πραγματικά. Διαφωνείς με τον συνάφη. Διαφωνώ με τον συνάφη μας που σέρνουμε τους ανθρώπους με το πρώτο. Ιδίως όταν κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ συγκεκριμένα σταμπιλαρισμένοι. Έχουν μια συγκεκριμένη ζωή, μια συγκεκριμένη πορεία, ένα συγκεκριμένο ήθος και ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Και απαγορεύουμε τα συντροφιά. Δεν διαφωνώ με κάτι άλλο. Συγγνώμη δηλαδή. Βλέπεις έναν από τους πιο γνωστούς δικηγόρους της χώρας που έχει παντρευτεί τη μεγαλύτερη στάρ της χώρας που έφυγε από τη ζωή, τον Αλέξανδρο Λικουρέζο, και το βλέπεις με την Νατάσα στα μπουζούκια, διαχυτικό.
με την Νατάσα η οποία. Τι εννοείται διαχειτικό, παιδιά. Δεν έβαλε το χέρι, κάτω, το χέρι του κάτω από μια φούστα. Τι είναι, δεν είναι διαχειτικό. Η διάθεση είναι διαχειτικό. Αυτό δεν θα γίνει είδηση του Ισλαμού. Δεν είναι διαχειτικό με την έννοια προσπαθούμε να το πούμε. Δουλεύουμε τόσα χρόνια. Όταν μιλάνε δύο άνθρωποι και είναι έτσι. Εσύ τότε με το βιστάκι που κάθε μέρα πηγαίνει τα γκαζέ επάνω, θα έπρεπε να έχετε παράλληλες και 40 χρόνια. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι υπάρχει μια διαφορά. Πάμε αγκαζέ πάνω, αλλά ο βιστάκις έχει τη γυναίκα του, εγώ έχω τον άντρα μου και δεν βγαίνουμε αγκαζέ στα μπουζούκια. Μάλιστα. Και αυτοί δεν έχουν κανέναν και θέλουν να κάνουν παρέα μέχρι να δούμε τι συμβαίνει. Άννα, θα σου πω και το άλλο. Ο Βιστάκης δεν μοιάζει με τον Ευαγγελάτο. Ενώ εδώ βλέπει και μια ομοιότητα. Κατάλαβε τι είναι. Δηλαδή βλέπει το ξανθό μαλλί, όλο αυτό το άσπρο. Εγώ εδώ βλέπω. Εγώ το λέω αυτό, ρε Χρήστο. Πρώτη φορά τα ακούω. Τι με νοιάζει με τον Ευαγγελάτο. Γιατί έχουν και παρόμοιο στυλ. Να μην τρέξουμε να χαρακτηρίσουμε κάτι. Να μην τρέξουμε να χαρακτηρίσουμε κάτι. Ότι μοιάζει η Καλογρίδη με. Όλο αυτό λέμε από το πρωί, όλο αυτό λέμε. Να σας πω, αφού βλέπετε να μοιάζει η Καλογρίδη με τη Λάσκαρη, παιδιά, θα έχω πρόβλημα. Γιατί ρε εσύ, Χρύσλα, δεν σου θυμίζει. Γιατί δεν μοιάζει, βρε παιδιά. Συγγνώμη, καλά, η Λάσκαρη στα τελευταία της, η Λάσκαρη στα τελευταία της είχε αυτό το κοντό ξανθό. Είναι τιμητικό να λες για μια γυναίκα ότι μοιάζει με τη Λάσκαρη στα τελευταία της. Ενώ για το look, βρε εσύ, Χρύσλα μου, είχε αυτό το κοντό πλατινέ μαλάκι η ζωή. Δεν έχουν το παρόμοιο. Η ζωή τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια είχε αυτό το κοντό πλατινέ μαλάκι, το καρέ το αντρικό. Επίσης, πολύ συχνά φόραγε ολόλευκα και λευκέ, πάντα φόραγε. Μόνο λευκά φορούσε. Και αυτό το ολόλευκο look με το κοντό μαλάκι το πλατινέ μας θύμισε λίγο τη Λάσκαρη. Εγώ δεν θέλω να μου θυμίζει κάτι, γιατί η Νατάσα Καλογρίδη έχει τη δική της εκρηκτική προσωπικότητα, ούτως ή άλλως. Ναι. Μην... Και η Λάσκαρη εκρηκτική ήταν και η Λάσκαρη. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι ωραίο να παίρνει σε συγκρίσεις. Ρε παιδί μου. Δεν διαφωνώ. Στην αρχή διαφωνούσε. Στην αρχή μπήκε φουριόζα. Μπήκε φουριόζα. Γιατί δεν μπορείς να μιλάς για έναν άνθρωπο 84 χρονών έτσι. Όχι, όχι, όχι. Εσύ αντέδρασες το μακάρι που είχε. Τι ξαφνικά στο μπουζούκια και να και με την Καλογρίδη. Χαλαρώστε, παιδιά, αφήστε τα μακάρι να δούμε τι γίνεται. Ένα λεπτό. Το αφήστε τα μακάρι στην αρχή, αλλού το πήγαινε Χρύσλα. Έλα τώρα, κολοτουμπέ, κολοτουμπέ. Κολοτουμπέ. Στην αρχή που μπήκες. Στην αρχή που μπήκες το πήγαινες, ότι είσαι μεγάλος ο Λικουρέζος και μόλις πέθανε η Λάσκαρη, εκεί το πήγες. Μα ναι, αυτό σας λέω. Είναι 84 χρονών. Μπορεί και το ελαφρώς προχωρημένο της ηλικίας του να είναι ένας λόγος να προχωρήσει γρήγορα σε κάτι καινούργιο στη ζωή του για να το ζήσει. Συγγνώμη, δεν έχει δικαίωμα άνθρωπος. Τι συζητάμε τώρα. Επίσης είναι μόνο δικό του δικαίωμα και όχι δικό μας, να ξέρεις. Παιδιά, η συντροφικότητα δεν έχει ηλικία. Παιδί μου, η συντροφικότητα δεν έχει ηλικία. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι και στα 80 και στα 90. Μπορείς να έχεις έναν σύντροφο στη ζωή σου να περνάς όμορφα. Τέλεια. Τώρα, αν υπάρχουν συντροφικότητα, δεν ξέρω πώς είναι. Τι λέει το κλίμα. Μα είναι 50 χρόνια διαφορά. Δεν έχουν. Μόνο οι κλασικοί κάτω θα μιλήσουνε. Τζάστηκαν. Ε, παιδιά, επειδή τα πιτσίρικα δεν μιλάτε ποτέ. Το μίλι το νερό. Ναι, οι άνθρωποι δεν λέτε τίποτα. Εδώ κανένας. Τίποτα. Σοκ και δέος. Πάμε στους όριμους. Σοκ και δέος. All time classic, παιδί μου. Όταν πάμε στους όριμους, πάντα κάτι έχουν να πούν. Τα πιτσιρίκια, τίποτα. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό. Πώς σας φαίνεται αυτό. Τι να πω. Τι να πείτε. Έχει το ωραίο χαμόγελο όμως. Έλα, πάμε. Εδώ πίσω θέλετε να πείτε κάτι. Σας βλέπω τόση ώρα. Αφού τα βρήκανε μεταξύ τους, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Εσείς τι έχετε να πείτε. Έχει δίκιο ήδη. Συμφωνώ μαζί σου. Α, μαζί μου. Εσείς πάντα συμφωνείτε μαζί μου. Απόλυτα συμφωνώ. Σας βλέπω πάντα στη γωνία. Συμφωνείτε πάντα μαζί μου όποτε έρχεστε. Έτσι είναι. Θα σας βάλω να κάτσετε μπροστά την άλλη φορά. Πάμε σε διαφημίσεις.